Χθες το βράδυ λοιπόν μια γυναίκα ενημέρωσε το κέντρο της άμεσης δράσης ότι στην περιοχή της Νίκαιας ο ενδιάστατος σύζυγός της έχει καρφώσει ένα μαχαίρι στην κοιλιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικής της ομάδας Δίας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν, να προσαγάγουν μάλλον τον 57χρονο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, τραυματισμένη, αιμόφυρτη. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση και διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός δεν οφείλεται στο 57χρονο διαστάσεις σύζυγό της, αλλά στην ίδια πρόκειται για αυτό το τραυματισμό. Επομένως, ο άνδρας, αφού εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές, αφέθηκε ελεύθερος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στους δύο, με καταγγελίες το 2021, το 2022 και τρεις φορές το 2024. Με πιο πρόσφατη από αυτές πριν από περίπου ένα μήνα, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η γυναίκα δεν ήθελε να πάει ούτε σε προστατευτική φύλαξη, ούτε ζήτησε, ούτε θέλησε να της χορηγηθεί panic button. Όπως είπαμε λοιπόν, ο 57χρονος αφέθηκε ελεύθερος και η ενδιαστάσεις σύζυγός του νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο.